Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να γνωρίζετε κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει καλύτερη τη ζωή σας. Θα μπορούσε να πάει το μυαλό σας σε μια ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με τα εμφυτεύματα δοντιών, με την άπνοια ύπνου και το ροχαλιτό, με τον προγναθισμό, με την νευραλγία τριδήμου που προκαλεί μικρανίες, αλλά και με τη ρινοπλαστική ή το lifting προσώπου. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θέματα του προσώπου, της γνάθου και του στόματος αφορούν τη γναθοχειρουργική. Το Action Life συζήτησε με τον γναθοχειρουργό Γιάννη Μιλωνάκη, ο οποίος μας μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γναθοχειρουργική και πώς αυτά επιλύονται με τον καλύτερο τρόπο. Γιάννη Μιλωνάκη, τι μας φέρνει στον γναθοχειρουργό? Στον γναθοχειρουργό μπορεί να μας φέρουν πολλά πράγματα. Ουσιαστικά μπορεί να μας φέρουν οποιαδήποτε προβλήματα εμφανίζονται από το λαιμό και πάνω, αν εξαιρέσουμε τα μάτια και τον εγκέφαλο και τα αυτιά. Το κυριότερο που μας φέρνει είναι δυσκολίες ή προβλήματα που έχουν σε σχέση με το στόμα ή ότι έχει πρόβλημα στις γνάθους και τριγύρω. Το κυριότερο πρόβλημα που θα μας φέρει στο γναθοχειρουργό, το πρώτο είναι οι φρονιμίτες. Εκεί θα είναι η πρώτη επαφή με τον γναθοχειρουργό για τους περισσότερους. Οι φρονιμίτες ουσιαστικά βγαίνουν γύρω στα 20. Μπορεί να ξεκινάνε γύρω στα 17. Ναι. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν και πρώιμη ανάπτυξη, οπότε και στα 14 βλέπουμε φρονιμίτες. Μέχρι και τα 20-21, εκεί πλέον είναι μέσα στο στόμα ανεπτυγμένοι. Και γιατί οι φρονιμίτες αποτελούν πρόβλημα και χρειάζεται να μας δει ο γναθοχειρουργός συνήθως? Οι φρονιμίτες θα δημιουργήσουν στους περισσότερους πρόβλημα. Πρώτον, κατά τη διάρκεια ανάπτυξής τους, γιατί οι φρονιμίτες εμφανίζονται αρκετά αργά σε σχέση με τα υπόλοιπα δόντια στη στοματική κοιλότητα, με αποτέλεσμα να μην έχουν τον απαραίτητο χώρο. Σωστά. Είναι όλα τα δόντια μέσα στο φραγμό. Βέβαια. Και αυτοί έρχονται τελευταίοι. Οπότε, εκεί δημιουργείται το πρόβλημα του χώρου. Και δεύτερον, είναι η φορά ανατολής τους. Συνήθως πιέζουν τα διπλανά τους δόντια, τα τελευταία. Οπότε, εκεί δημιουργούνται επίσης προβλήματα, ειδικά αν ο ασθενής έχει κάνει ήδη ορθοδοντική, που ξεκινάνε σε μικρή ηλικία. Βέβαια. Οπότε, συνήθως και η ορθοδοντική έχει φάει εντός εισαγωγικών και το χώρο των φρονιμητών. Ο πρώτος που θα γνωρίσει τον γναθοχειρουργό πρώτη περίοδο της ζωής είναι γύρω στα 17 με 21. Κάποιοι είναι μέσα στο κόκαλο, οπότε πρέπει να τους απελευθερώσουμε από το κόκαλο, και κάποιοι είναι ήδη μέσα στο στόμα αλλά σε φορά κακής ανατολής, οπότε εκεί αφαιρείται λιγότερο μεν κόκαλο αλλά πρέπει να αφαιρεθούν. Επόμενη κατάσταση που πρέπει να μας κάνει να επισκεφτούμε τον γναθοχειρουργό, ποια μπορεί να είναι? Είναι η πόνη γενικότερα στις γνάθους και στο πρόσωπο. Το πρώτο είναι η κροταφογναθική. Πάρα πολλοί στους κόσμος έχει πρόβλημα είτε γιατί δεν πατάνε, όπως λέμε, τα δόντια σωστά, είτε γιατί υπάρχει κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα. Το οποίο μπορεί να το έχουμε εκγενετής. Βέβαια. Ή να είναι επίκτητο, αν έχουν γίνει κακές εργασίες μέσα στο στόμα. Ή και τραυματισμοί. Πολύ σημαντικό, και τραυματισμοί, είτε στην παιδική ηλικία που δεν τους έχουμε αντιληφθεί, είτε αργότερα, που ναι μεν τους έχουμε αντιληφθεί, αλλά δεν δώσαμε και την απαραίτητη σημασία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ο γναθοχειρουργός μπαίνει χειρουργικά στις γνάθους του ασθενούς και τις μετακινεί? Ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αυτή είναι η λεγόμενη ορθογναθική χειρουργική. Σε ανθρώπους που έχουν είτε μία προπαίτεια της κάτω γνάθου, όπου πλέον έχουμε τις επεμβάσεις οι οποίες μπορούν ανώδυνα πλέον να έρθουν οι γνάθοι στη σωστή τους θέση και να παραμείνουν έτσι. Το λειτουργικό κομμάτι είναι το πρώτο που διορθώνουμε. Και αυτό είναι που πρέπει να διορθωθεί, γιατί όταν τα δόντια πατάνε λάθος μεταξύ τους, ουσιαστικά δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, είτε στα ίδια τα δόντια, είτε στις γνάθους, είτε στις αρθρώσεις. Mm-hmm. Το οποίο σε μικρή ηλικία ο οργανισμός μπορεί να το ανεχτεί ή και να το καλύψει, σε μεγαλύτερη όμως ηλικία αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό οποιαδήποτε επέμβαση, είτε αφορά μία απλή, έναν φρονιμίτη, είτε μία πιο σύνθετη, μία ορθογναθική χειρουργική ή οτιδήποτε, πρέπει να γίνονται σε μικρή ηλικία που ο οργανισμός μπορεί να επουλώσει γρηγορότερα και να δημιουργήσει αργότερα στην πορεία της ζωής προβλήματα, που μετά θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν.
Ένα άλλο συχνό φαινόμενο το οποίο συναντάμε αρκετά στους ανθρώπους γύρω μας είναι όταν είναι πολύ στενές οι γνάθοι, με συνέπεια το ένα δόντι να είναι πάνω στο άλλο και στην κάτω πλευρά και στην πάνω δοντοστοιχεία όμως αρκετά. Και εκεί ο ορθοδοντικός μάλλον δεν μπορεί να κάνει πάρα πολύ δουλειά αν δεν περάσει πρώτα ο γνάθοχειρουργός. Ισχύει αυτό? Εννοείται ότι ισχύει. Ο συνωστισμός των δοντιών προέρχεται από τις στενές γνάθους. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αρκετοί ασθενείς αποφεύγουν, κυρίως σε μικρές ηλικίες οι γονείς, δεν θέλουν να υποβάλουν τα παιδιά τους σε κάποια επέμβαση, με αποτέλεσμα να θυσιάζονται φυσιολογικά δόντια για να βρεθεί ο χώρος αυτός. Και συνήθως είναι η πρώτη προγόμφη. Ενώ μπορεί να γίνει μέχρι τα 12-13 ο ορθοδοντικός με ένα ειδικό μηχάνημα να ανοίξει τις γνάθους, επειδή είναι μαλακά τα οστά και γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερες ηλικίες 15-16-17 αυτό είναι αδύνατο. Και αναγκαστικά, αν κάποιος δεν θέλει επέμβαση, θυσιάζει υγιή δόντια. Ενώ η επέμβαση αυτή είναι μια θεωρητικά απλή επέμβαση, είναι καθημερινότητα, είναι ρουτίνα, δυστυχώς αρκετοί ασθενείς δεν την επιλέγουν υπό το φόβο της εντός εισαγωγικών επέμβασης. Μάλιστα. Ενώ θα είναι σωτήρια για να μην θυσιαστούν φυσιολογικά δόντια. Ποια άλλα, κύριε Μιλωνάκη, είναι τα νοσήματα ή καταστάσεις που εσείς ασχολείστε αρκετά συχνά από τους ασθενείς σας? Το πρώτο, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια είναι ο καρκίνος του στόματος. Ναι. Αιτίες, οι γνωστές, κάπνισμα, αλκοόλ, ή HPV, είναι από τις αιτίες και δυστυχώς βλέπουμε μια αύξηση τα τελευταία χρόνια. Κάποιες άλλες καταστάσεις που επίσης αντιμετωπίζετε συχνά εσείς ως γνάθοχειρουργός? Είναι κυρίως των ημερών η αισθητική του προσώπου, όπου φυσικά κάνουμε το μπότοξ, το υαλουρονικό, τις μη επεμβατικές, καθώς και τις επεμβατικές, όπως είναι το lifting. Αυτές είναι επεμβάσεις που έχουν στηριχτεί σε επεμβάσεις ανάγκης, όπως για παράδειγμα η παροτιδεκτομή. Το δέρμα, το οποίο απλά αφαιρούμε πάνω από την παροτίδα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για lifting. Είναι πολύ συχνό επίσης φαινόμενο η παρέστηση του προσωπικού, όπου βλέπουμε ότι έχουμε, ότι κρεμάει εντός εισαγωγικών το πρόσωπο. Πολλές φορές ο ασθενής δεν μπορεί να κλείσει το μάτι και βάζουμε πάνω στο βλέφαρο ένα ειδικό βαρύδιο για να μπορεί να κλείσει το μάτι. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται και για τη βλεφαροπλαστική. Οπότε είναι πάρα πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε αποκατάστασης και αισθητικής, ειδικά μετά από καρκίνο, οι οποίες χρησιμοποιούνται και στην αισθητική. Είναι απολύτως συγγενικές. Είναι συγγενικές. Είναι ωφέλιμο λοιπόν να γνωρίζουμε όλοι ότι η γνάθοχειρουργική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων παθήσεων, τραυμάτων, δυσμορφιών και αισθητικών προβλημάτων του στόματος, των δοντιών, των γνάθων και του προσώπου. Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.